Μένουμε σε θέματα υγείας, όπου ο βουλευτής Λασιθίου, κύριος Δερμιτζάκης, μετά τις εικόνες και όσα ακούστηκαν στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Τηλεκρήτη για ράτζα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τόνισε ότι η συγκεκριμένη πολιτική της κυβέρνησης έχει φέρει την υγεία δεκαετίες πίσω. Είδαμε αυτό το φαινόμενο στον Άγιο Νικόλαο. Υπάρχουν και εκεί τεράστιες ελλείψεις. Τεράστιες ελλείψεις υπάρχουν και στην Ιεράπετρα. Εξακολουθούν δραματικές ελλείψεις να υπάρχουν. Τεράστιες ελλείψεις υπάρχουν και στη Σιτία που ήμουν χθες. Και εκεί πραγματικά η αναλογία του 1 προς 10 έχει φέρει την απογύμνωση των υπηρεσιών σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό προσωπικό. Εισβάλλουν τα μεγάλα κεφάλαια στο χώρο αυτό. Είδαμε το νομοσχέδιο του θερινού, στα θερινά τμήματα που φέραν για την αξιολόγηση των νοσοκομείων που τα περιφερειακά νοσοκομεία τα διαλύει. Οδηγούμαστε με πολύ γρήγορα βήματα προς τα πίσω. Και αυτό είναι δραματικό, είναι μια πολιτική πραγματικά που δεν έχει στόχο να αναδείξει και να υπηρετήσει τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες, αλλά δυστυχώς το κέρδος, τα κέρδη των αγορών. Και εδώ πραγματικά μια βάρβαρη κατεύθυνση που ελπίζουμε σίγουρα να ανατραπεί.